Οποιοδήποτε περιστατικό άσκησης βίας είναι καταδικαστικό και χαίρομαι που η αστυνομία αντέδρασε αμέσως. Το τηλεφώνημα μου προς τον κύριο Τσατάρη ήταν για να του εξηγήσω ότι εξ όσων είχα ενημερωθεί δεν πρόκειται για περιστατικό που οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι και το καθεξής. Και δεν πρέπει να του δώσουμε μια τέτοια διάσταση. Ξέρετε, το 2003 ο μακαριστός Ραούφ Τεχτάς επέτρεψε την μερικίναση των περιορισμών και είχαμε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, θεωρώντας ότι σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα γίνουν τέτοιου είδους επεισόδια ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους που θα ενίσχυαν το δικό του αφήγημα περί του ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Διαψεύθηκε κατηγορηματικά. Και επαναλαμβάνω, αυτό το περιστατικό το οποίο βρίσκεται και θέλω να χαιρετήσω την άμεση στάση και αντίδραση της αστυνομίας, διερευνάται οποιοδήποτε περιστατικό άσκησης βίας είναι καταδικαστέο. Ακούω κάποια κριτική ότι δεν με πήρε ο κύριος Σταντάρ με αφορμή αυτών των περιστατικών που αναφέρεται. Ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε κράτος, δεν είμαστε ψευδοκράτος. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κράτος δικαίου. Δεν είμαστε ψευδοκράτος. Παναλαμβάνω και είναι καλό όλοι να το γνωρίζουν αυτό.